120 είναι νέοι συμμετείχαν στη δράση για την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα στην καινοτομία, την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη που συνδιοργάνωσαν ο Δήμος Θεσσαλονίκης και επιχειρηματικοί φορείς. Η οικονομική κρίση στάθηκε εμπόδιο στην επαγγελματική αποκατάσταση της πλειοψηφίας των επιστημόνων, ωστόσο οι προσπάθειες συνεχίζονται. Οι νέοι επιστήμονες, ωφελούμενοι από το πρόγραμμα, συμμετείχαν σε ομάδες εργασίας, workshop και καταρτίστηκαν προκειμένου είτε να προσληφθούν από επιχειρήσεις είτε να ανοίξουν τις δικές τους επιχειρήσεις. Οι συνεδρίες που γίνανε για τους ωφελούμενους αυτούς ήταν στοχευμένες στο να διαγνώσουν τις ανάγκες τους, να δούνε πού υπάρχουν τα κενά τους, να αναγνωρίσουν πού χρειάζονται βοήθεια και φυσικά να τους παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες, νομικές υπηρεσίες, χρηματοοικονομικές, λογιστικές υπηρεσίες σε όσους θέλουν να ιδρύσουν δική τους επιχείρηση. Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη Θεσσαλονίκη Ευφύης Πόλη, αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, υλοποιεί το σχέδιο δράσης, τοπική πλατφόρμα για την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα νέων επιστημόνων, στην καινοτομία, την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη, στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, θεματικός άξονας προτεραιότητας 3, διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση. Βασικός εταίρος της σύμπραξης είναι ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Αναλάβαμε δράση με μία σειρά από τόψα, ένα εκ των οποίων είναι αυτό που ολοκληρώνεται σήμερα, που έχει να κάνει με την καινοτομία και την ανάπτυξη. Διάφοροι νέοι επιστήμονες από την ανατολική πλευρά της Θεσσαλονίκης, γιατί εκεί εντοπίστηκε από το Leader το πρόβλημα, συμμετείχαν σε μία σειρά από σεμινάρια, μελέτες και είχαμε ως στόχο τους 120 ωφελούμενους. Μέσω της θερμοκοιτίδας i4G, πολλοί ωφελούμενοι είχαν την ευκαιρία να ταξιδέψουν με το Startup Bus. Ξεκίνησε από Αθήνα, πέρασε από Θεσσαλονίκη με δική μας χορηγία. 4 ωφελούμενοι με καλυμμένα όλα τα έξοδα ξεκινήσαν από Θεσσαλονίκη και ταξιδέψανε μέσω Βελιγραδίου, Τιμισοάρας, Βουδαπέστης και φτάσανε στην Αυστρία, όπου παρουσιάσανε ένα επιχειρηματικό σχέδιο που δουλέψανε κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Συμμετείχαν στο διαγωνισμό, σε ένα διαγωνισμό που λέγεται Startup Bus Competition. Και στη συνέχεια παρακολουθήσανε και το Pioneers Festival, που είναι η μεγαλύτερη εκδήλωση για νεοφυείς επιχειρήσεις που γίνονται στην Ευρώπη. Από τους 120 ωφελούμενους, 16 απασχολούνται σήμερα σε επιχειρήσεις και 10 άνοιξαν τις δικές τους επιχειρήσεις. Ενώ για όλους συνεχίζεται η προσπάθεια για την αποκατάστασή τους στην απασχόληση.